θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Buon pomeriggio, buon pomeriggio! Γεια σας! Και σήμερα κοντά σας, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν! Εγώ και οι καλοί συνάδελφοι, πάμε δυνατά! Φύγαμε! Βάτσι! Lo spettacolo comincia! Το θέατρο και θέαμα αρχίζει! Πάμε! Circo Giugla! Όλοι μαζί! Βουλή της πλάκας ή η πλάκα της βουλής? Θα δούμε, κυρίες και κύριοι! Πάμε! Μητσοτάκης, το γούρι μας! Έπεσαν όλα? Έπεσαν τα ρέτα φώτα? Έχουμε φώτα! Πορπομερίτσο, κυρίες και κύριοι, γεια σας και σήμερα κοντά σας, Λάμπρος Παναγιώτου. Λοιπόν, ψηφίστηκε, ναι, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το νέο έτος. Μην μπερδεύεστε με τον άλλον που έρχεται σε εσάς. Με αυτόν που αφορά τη Βουλή, έτερων εκάτερων. Μην μπερδευτείτε, άλλο εδώ. Πάμε. Μαλαβίτα, σας λέει κάτι? Πουτάνα ζωή. Όχι. Άσχημη ζωή! Τάνα! Αυτή η άλλη τα έχει με τον άλλον! 2000, κυρίες και κύριοι, 14 χαμόγελα. Μιλάμε για το νέο έτος. Άρα λοιπόν, 2014 δάκρυα για εσάς! Ναι! Υπάρχει όμως και κάτι θετικό στην όλη ιστορία. Γιατί? Γιατί μιλάω για χαμόγελα? Γιατί προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν, ναι, τη βουλευτική τους αποζημίωση στα περσινά επίπεδα. Ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν ένας αγώνας ζωής και θανάτου. Δεν μιλάμε για το θάνατο Εμποράκου, όχι, αλλά για το θάνατο του πολιτικού. Πάλεψαν να αποφύγουν αυτό το θάνατο. Ο Εμποράκος αποδήμησε, κυρίες και κύριοι, εδώ και καιρό εις Κύριον, εις τον Άγιον Πέτρον. Και μόνο ο Άγιος Πέτρος ασχολείται πλέον με τον Εμποράκο που είναι εκεί πάνω. Άγιε Πέτρε, ναι, στην αγκαλιά σου, σώμα παραδώσαμε. Δεν έχει μουσική. Ενός λεπτού συγγύβας, Λάξερ Λέγκας. Οι βολευτές και βολευτίνες, όπως τους αποκαλεί και τις αποκαλεί ο φίλος μου, ο Τάσος, ο μουσικός, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε συνέχεια εδώ μαζί με νέους ανθρώπους μουσικούς, σταματώσουν δηλαδή τον αέρα τους κάποια στιγμή. Πάλεψαν λοιπόν οι βολευτές και οι βουλευτές, όχι, οι βολευτές και οι βουλευτίνες, να σώσουν τουλάχιστον τα κεκτημένα τους. Ναι, κυρίες και κύριοι. Γιατί εν τη ρήμη του λόγου, εν τη βλακεία δηλαδή που τους διακατέχει, καμιά φορά λένε και καμιά αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια την είχε πει ο υφυπουργός εργασίας, πρώην υφυπουργός, ο Παναγιωτόπουλος. Τον έστειλαν στην Καβάλα να κάνει να παίζει τις καβάλες. Τις καβάλας να παίζει τώρα, τον έστειλε στην Καβάλα που είπε: δεν υπάρχουν κεκτημένα. 999. Οι βολευτές και οι βολευτίνες έρχονται εδώ, κυρίες και κύριοι, να του πούνε ότι υπάρχουν. Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε έναν έντιμο αγώνα να περιχαρακώσουμε τα βολευτικά μας δικαιώματα, δηλαδή τα εργασιακά μας. Ελπίδα φωτός, κεράκι της Ανάστασης, φάρος αναγέννησης ΚΚ μέσα από το θάνατο του συνταξιούχου, του άνερου, του μικρομεσαίου, του μικροαστού, του μεγαλοαστού. Πέθανε και το Κολωνάκι μαζί σας. Λαός και πήρε ο άλλος τώρα παράφραση και λέει αντί για λαός και Κολωνάκι, λέει λαός και Καλαμάκι. Θάνατος, το θάνατο μέσα στους θανάτους. Και άρα λοιπόν όλοι μαζί τραγουδάμε. Όχι θάνατος. Πολιτικός.
σώσανε στην εκ νεκρών. Θανάτω, θανάτων πατήσας κέρδισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμε. Άντε βοηθιά μας κύριε και κύριοι, αυτό είναι. Είναι η Ανάσταση του πολιτικού. Γι' αυτό κύριε και κύριοι και αυτό το βιβλιαράκι εδώ που πάλεψαν για να κρατήσουν τα κεκτημένα τους, τα διεργασιακά τους δικαιώματα και να έχουμε κι εμείς ένα φάρο ελπίδας, ένα φάρο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον των κεκτημένων αυτών που η Βουλή χθες ψήφισε για να μπορέσει να κρατήσει γερά μετά όλα αυτά τα χρόνια πήγαν χαμένα με εμάς. Τους βλάκες, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, εν μία νυχτήτα τρέξαμε στον αέρα. Και ήρθαν οι βουλευτές και τους λένε, ας κρατήσουμε τουλάχιστον εμείς ως βουλευτές να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή. Και δεν ψήφισαν κυρίες και κύριοι καμία μείωση του μισθού τους. Και έτσι κι εμείς μπορούμε να τους έχουμε ως παράδειγμα προς μίμηση από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Δεχόμαστε και τον παπά πηγαίνει στις κουζίνες και μαγειρεύει εκεί στα reality, να έρθει και σε εμάς. Να έρθει και σε εμάς, γιατί μετά θα πάμε όλοι μαζί στο Τσίρκο Μετράνο. Άσχετο. Λοιπόν, ναι νικήκαμεν κυρίες και κύριοι, φωνάζουν οι βουλευτές. Δεν θα μειωθούν για φέτος οι δικές τους αποδοχές. Χόλε. Άου βάχεν. Ξυπνήστε. Θα σε μας κλέγει Ρέγγες. Λουκά, ακούστε. Αυτό το μεγαλύτερο κενό να καλυφθεί. Ξυπνήστε! Έχουμε παρεμβολή. Αυτό το μεγαλύτερο κενό να καλυφθεί. Ξυπνήστε! Έχουμε παρεμβολή. Ξυπνήστε, ραγκάδες! Άου βάφεν! Σβελιάστε μη, ξυπνήστε! Συγγνώμη, έγινε μάρτυρα στο Ιεχωβά και Λουκά. Ιεχωβά δεν ξυπνήστε. Σηκωθείτε ρε! Δεν λέμε ξυπνήστε, το λένε οι Ιεχωβάδες. Ξυπνήστε! Έχουμε τον παπά τρέχει στα μοναστήρια. Πηγαίνουν εκεί, μαγειρεύουν όλοι μαζί και τρώνε. Και τους πιάνει τηλεόραση. Μετά να τους πάει και στην κρεβατοκάμαρα εκείνος ο παπάς. Είναι άτιμος. Είναι λέει λύκος με προβιά. Προβάτου. Όχι, με προβιά. Ναι, προβάτου. Α, δεν σας αρέσουν, ναι, επειδή μαγειρεύει. Είναι μαγειρευτρούλα κι αυτός. Παλιμερολογίτης, να το διευκρινίσουμε αυτό, παλιμερολογίτης. Τους έχουν διαγράψει εκεί, έλα. Λοιπόν, η Λουκά έχει δίκιο. Σιγά, μην καθίσει να κοιμάται και η κυρία όρθια σαν εμάς. Τρελή, αλλά από τρελό και από μικρό βρει την αλήθεια. Θα σου πω τι γίνεται. Όταν έχει πολλά ψώνια που λέτε κυρίες και κύριοι, έρχονται εδώ τώρα οι πληροφορίες στη ζούγκλα και τι κάνει η κυρία Λουκά. Έχει πολλά ψώνια, πάει στη λαϊκή. Πάει 3-4 ψώνια και λέει τι κάνω τώρα. Πώς θα πάω σπίτι, είναι μακριά το σπίτι. Τι κάνει, ξέρετε τι κάνει. Πηγαίναξε το μαξί μου και αρχίζει. Πήξε, δείξε, Σαμαρά, πουλημένε, προδότη, αλήτη. Ταρακούνιονται αυτοί εκεί πέρα στο μαξί μου. Κυρία Λουκά, ρεμίστε. Τη δίνουν οδηγό και αμάξι και την πηγαίνει σπίτι. Και μετά σταυρώνει του Σαμαρά. Μπράβο, Σαμαρά. Έκο η κυρία Λουκά τι κάνει. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι. Απλά πραγματάκια. Δεν έχετε μέσον, έχετε απεργίες, έχετε μετρό. Δεν έχει μετρό, δεν έχει τρόλεϊ. Έξω του μαξί μου. Βρίστε. Σας πέρασε ο νομικός και σας πηγαίνει στο σπιτάκι σας. Αυτή είναι η νέα τακτική της Λουκά. Ναι, σας λέω. Είναι επιβεβαιωμένο και διασταυρωμένο. Γιατί η κυρία Λουκά τα έχει 400. Εμείς σφυρίξαμε. Αυτή τρέλαναν μέχρι τον Τράγκα ρε. Τον απέλησαν τον Τράγκα και πήγε νυχθημερών δουλεύει 24 ώρες για να πάρει ακόμα το ψωμί. Ήταν βασιλιάς και πήγε η Φράου Μέρκελ τηλέφωνο και λέει απολύστε τον. Ράους από Sky. Έσκασε ουρανός ο Τράγκα, πάει. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν μας φταίνει οι Γερμανοί, είναι αδέρφια μας, είναι... Τι είναι
ας μην πω τι είναι. Λοιπόν, μόνο εμείς κοιμόμαστε. Έψαχνα, που λέτε κυρίες και κύριοι, να αναλύσω το φαινόμενο Παπανδρέου. Ανερμήνευτο. Σήκωσα τα χέρια μου ψηλά ως επιστήμονας και ως δημοσιογράφος. Έλατε επιστήμονας, χαριτολόγος, λέω. Δημοσιογράφος, ναι, είμαι. Λοιπόν, και εκεί που είχα απελπιστεί, οφείλω να ομολογήσω και συμφωνώ για Παυσάνα, που δεν είναι ούτε αυτή τη στιγμή για να ευλογήσω τα γένια κάποιου. Ούτως ή άλλως, εγώ, ένας αχθοφόρος, σε ενημέρωση σας είμαι, συμφωνώ χωρίς καμιά διάθεση κολακίας. Δεν ξέρω αν θα φανεί εδώ, γιατί τρυπάει το τέτοιο, τα τρυπάει όλα ο Παπανδρέου, δεν πειράζει. Όχι το εδώ θα μείνω που λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, στη real time. Λέει χαρακτηριστικά, real time είπα, στη real life μου, τη real time. Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει, εξηγεί το φαινόμενο Παπανδρέου και πολλοί λένε ότι μπορεί να ήταν σε διαταταγμένη υπηρεσία, μπορεί να ήταν πράκτορας των Αμερικανών, των Ρώσων και τι δεν του έχουν στείλει του κακόμερου του Παπανδρέου. Ήρθε με μια λακωνική φράση ο Λαζόπουλος να τα δώσει όλα. Αυτό είναι ο Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Είτε θέλετε να το αποδεχτείτε, είτε όχι. Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Είπα χωρίς διάθεση κολακίας. Ποσός με ενδιαφέρει, ούτως ή άλλως, το υιοθετώ. Το υιοθετώ. Και στενοχωριέμαι γιατί δεν μπόρεσα να το σκεφτώ εγώ. Ξέφυγε, πέρα. Δεν είμαστε τόσο έξυπνοι όλοι. Λοιπόν, όπως ο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει, εξηγεί το φαινόμενο Παπανδρέου τώρα. Για το μνημόνιο, για το Καστελόριζο που είχε φόντο και όλα αυτά. Ήταν σε διατεταγμένη. Μην πάει το μυαλό στην υπηρεσία. Βλακεία. Και η βλακεία διατάζει άσχημα. Τα πει όλα. Τέλος. Τώρα, και εδώ να μείνω ο Λάκης και να φύγει, δεν μας πειράζει. Δικαίωμά του. Πάντως είναι μέσα σε δύο φράσεις το μεγαλείο του Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν σε διατεταγμένη βλακεία. Και η βλακεία διατάζει άσχημα. Εμείς πως την πάθαμε, ρε γάμο. Δεν πειράζει. Μας γέλασε και ο Γιώργος. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είμαστε ξένος λαός. Μας χωρίζει ο Γιώργος. Λοιπόν, quiz. Πού θα. Quiz. Δώσε τα τηλέφωνά μας. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Τρεις θα δουν και διαχορεύουν. Δεν κοστίζει τίποτα. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν έχει ούτε 10 cent. 2-10-68-45-85. 2-11-55-50-500 είναι η εκπομπή. Τρεις λαλούν και διαχορεύουν με το Λάμπρο Παναγιώτου. Όλε! Λοιπόν, πού θα πρέπει κυρίες και κύριοι, σπάσει τώρα το τηλεφωνικό κέντρο, να μετακομίσει. Όχι κυρία Μέρκελ, όχι φράου Μέρκελ. Η φράου Μέρκελ is good, ας τη φράου Μέρκελ. Πού θα μετακομίσει από εδώ και πέρα η Κουμουνδούρου. Μετά το άνοιγμα που έκανε στις αντιμνημονιακές φωνές. Τώρα, για 5 λεπτά, έχει κουρτίνα με τη Βουλή. Πάρτε τηλέφωνο. Γιατί και ο Άγιος φοβέρα θέλει, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, τι απάντησε στον Απόστολο Κακλαμάνη, όλο κουίζ σας έχω σήμερα. Μην σας κουράζω πολύ, κουράστηκα κι εγώ γιατί έχουμε και αγώνα απόψε. Έλα. Μετά εκπλήξεις. Λοιπόν, τι απάντησε τον εθνικό ημουναυρό της Εθνικής που παίζει μπάλα, ο Θεοδωράκης. Κουάπα-κάπα κυρίες και κύριοι, είναι ο ηχολήτης μας. Ο Δημήτρης Δήμας δεν είναι εδώ, αλλά το χαιρετάμε το ίδιο, δεν πειράζει. Και ο Νίκος ο Σακάς, κι αυτός δεν είναι εδώ, το χαιρετάμε κι αυτόν. Είναι κανένας εδώ, δεν είναι κανένας. Αφού δεν είναι κανένας, συγχαιρετίζω αυτούς που δεν είναι εδώ. Στέλνης Μαυραγάνης, Φραγκίσκος Πενίδης, Κώστας Χατζίδης, Γιώργος Κοντάρας, Θωμάς Ευσταθίου, Μάριο Κορνίλιο Τρίμπαλη, θυμίζει λίγο τον Άγιο Πέτρο, Νίκος Στρατηγός και Μάκης Βασιλιάδης, ο συντονιστής όλων, είναι οι καλοί συνάδελφοι στη ζούγκλα, οι οποίοι νυχθημερώνουν δουλεύουν για να δείτε εσείς αυτό το αποτέλεσμα που έχετε μπροστά σας τώρα αυτή τη στιγμή. 13 μέρες και δεν έχω φάει καθόλου τυρί. Πώς λέει ο άλλος στην διαφήμιση. 13 μέρες είναι αυτές. Ναι, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, τι απάντησε ο Άδωνης στον Απόστολο Κακλαμάνη, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, που του καταλόγησε αδιαφάνεια και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, έλα μωρέ, μικροκομματικό παραγωνισμό, στο θέμα της τοποθέτησης των νέων διοικήσεων στα νοσοκομεία. Μαλακά, μαλακά, το πήγε ο Τονίνο, γιατί ο πρώην πρόεδρος της Βουλής είναι και φωνακλάς. Άρα λοιπόν ο Τονίνο σου λέει να πάω σιγά, περιμένετε, θα δώσω μετά την απάντηση, μην πάω άγρια, όπως πήγαμε του Χατζη Νικολάου και του είπα ότι δεν θα. Όχι, στο Χατζη Νικολάου, τη συνέντευξη που έδωσε, ότι δεν θα αφήσει σε κανέναν να του κλέψει τη δόξα. Και βγαίνει ο Χατζη Νικολάου, έκλειος δημοσιογράφος, μεγάλος δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος και του λέει Άδωνη, λες να ζητήσεις συγγνώμη για τη δήλωσή σου αυτή.
είναι χειρότερη από τις δηλώσεις του Πάγκαλου. Είναι χειρότερη από το «μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου. Η δήλωσή σου, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα, να ζητήσεις συγγνώμη. Είπες μεγάλη μαλακία. Πολύ μεγάλη μαλακία. Όσο δυνατά μπορώ, σου ζητάω, θέλω να σ' αγαπάω. Συνεχίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το οδηπορικό μας στο Ναό της Δημοκρατίας. Και τώρα εδώ, όπως σας είχα υποσχεθεί, τα πρακτικούλια της Βουλής. Εδώ, να δούμε τι απάντησε ο Άδωνης στον Απόστολο Κακλαμάνη, που του είπε ότι ξέρετε κάτι, μάλλον μυρίζει εδώ σκάνδαλο, του λέει. Εσείς εκεί στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον εκεί στη Νέα Δημοκρατία και εδώ στο Πασόκ, τα έχετε κάνει τα τσιμιτσικώστη και βάλατε δικές σας διοικήσεις. Εγώ θα σας φωνάζω και θα καταδικάζω το γεγονός αν ισχύει, είπε ο Κακλαμάνης. Άφησε και ένα ερωτηματικό. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν ξεράδια. Κι ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μη σώσουνε ποτέ. Να δεις που κάποτε θα μας... Προπολού, προπολού μας έχουν πει, προπολού και χωρίς μπιπ, προπολού. Θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Πιστεύω κύριε Υπουργέ, λέει ο Απόστολος Κακλαμάνης, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην επιλογή των διοικητών και των αναπληρωτών τους στις νοσοκομιακές μονάδες, ότι υπήρξε και αδιαφάνεια και παρασκήνιο και ο μικροκομματικός παράγων, λέει ο κ. Κακλαμάνης. Τι να πω για επιλογές, λέει, που γίνονται εύνης, κύριε Γεωργιάδη, και το πει μερικά χαρακτηρίσματα. Στο Σεισμανόγλιο, του λέει, νοσοκομείο απομακρύνεται ένας άνθρωπος με πολλά προσόντα. Είναι μια κυρία την οποία θα τη στολίσουμε και αυτή σε άλλη τέτοια, αλλά δεν έχει σημασία. Τίτλο σπουδών, διδακτορικά, προϋπηρεσίας και διοίκησης. Κάτι και αυτή έχει γνωριμιλούσει, ας πάντα. Θα δούμε. Συνεχίζω, Κακλαμάνη. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Άδωνη, να σου πω το εξής. Ζήτησα τα βιογραφικά, λέει, αυτών που επιλέγησαν. Θα προέκυπτε εύνης ότι για το Σεισμανόγλιο, όπου ενώθηκαν με την ευθύνη της απομακρυνωμένης διοικητού, πέντε νοσοκομεία, ολοκληρώθηκε η ιστορία της διαθετημότητας και πηγαίνει, κύριε Πρόεδρε, διοικητής. Ποιος πηγαίνει διοικητής? Κρατηθείτε! Καθίστε στο καναπέ σας! Γερά και όμορφα! Καθίστε, μην πέσετε! Κάνω εξετάσεις για κύλι. Για κύλι! Για κύλι! Εξετάσεις για το τρολοκομείο να κάνουμε όλοι! Εκεί θα μας πάνε! Γέμισαν! Με πρωτοπόρο το δένδια. Νομίζω ότι είναι υπουργός. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, του λέει, ολοκληρώθηκε, συνεχίζω, η ιστορία της διαθεσιμότητας και πηγαίνει, κύριε Πρόεδρε Διοικητής, ένας πολιτευτής της πολιτικής άνοιξης του 1993. Τι θα πάρει για Κακλαμάνη το 1800, το 93. Πόσο δεν πέρασε, 13 χρόνια δεν πέρασαν. Ήταν πολιτευτής. Να μπει. Πολιτική άνοιξη. Μπράβο, σεισμό στο Σεισμανόγλιο. Και έρχονται κι άλλα. Εδώ. Φρέσκα και λακταριστά. Τα ρουσφέτια μέσα είναι όλα κλειστά. Πατρίδα θρησκεία, σουφλάκι με πίτα. Κάτσουν αντίτας και χάνει τη σκραβιά. Πάμε, συνεχίζουμε. Rolex, Nakbar, Reporters και JR. Με Honda η Ελλάδα προς τη δόξα τραβά. Με Μάρτσο ορθοδοξία και με μια ζεμπεκιά. Τέλος πάντων, τι το απαντάει ο Άδωνης τώρα για να τον φέρει στα μέτρα του. Ακούστε, θα δείτε πόσο γάτος είναι ο τύπος. Γάτα σου λέω! Έκανε καλά μια ολόκληρη ευγενία και θα κάνω Κακλαμάνη. Σπήρε τα κουρδιστήρια, την έστειλε σπίτι για κατσαρόλες. Μαγειρεύει τώρα σπίτι, δεν παίζει πουθενά, ούτε πλάνα δεν παίζει, ούτε φρέιμ. Πού να βρει δουλειά, τέλος. Κύριε Πρόεδρε, λέει, θα μου επιτρέψετε να σας πω, λέει ο Άδωνης τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε. Τώρα λέει και ένα ρε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σας πω με πάρα πολύ σεβασμό, κάνει αγγλικά μάλλον, ότι αδικείται πάρα πολύ τη διαδικασία της επιλογής των διοικητών. Αμπά, δεν υπάρχει ρουσφέτη. Όχι, βέβαια. Ο πολιτευτής εδώ. Ποιος ξέρει πως αναπτύχει ανάγκη αυτός της πολιτικής άνοιξης. Ρε, εδώ είναι αυτός ο κούκος που θα φέρει την άνοιξη στο Σεισμανόγλιο, ρε. Ο κούκος είναι αυτός. Όχι ο γούκος. Ο κούκος της πολιτικής άνοιξης που θα πάει στο Σεισμανόγλιο και δεν θα βάλει συντριβάνια.
και κήπους. Έβαλε άλλη σε τριβάλια η προηγούμενη διοικήτρια και τρέχανε οι νοσοκόμοι να πιάσουν την Εφηθόδη, να πιάσουν την Εθεά. Έβαλε τα καλώδια εδώ και πήγε να πνιγεί. Τα σε τριβάλια. Τι δουλειά έχει σε τριβάλια στο νοσοκομείο. Ράντσα θέλει το νοσοκομείο, δεν θέλει σε τριβάλια. Τέλος πάντων, έτερον, εκάτερον. Θα πάει τώρα αυτό που πουλάνε το 93, τον ξέθωσαν κυρίες και κύριοι από το χρονοτούλαμο της ιστορίας και τσουκ να τον διορίσανε. Πρέπει. Πώς πάει και η ακουβή εδώ εκεί. Να μην κινδυνεύει, γιατί στα λαπόστα είναι όμορφη. Είναι δύσκολα. Τέλος πάντων. Συνεχίζω κύριε Σιγητή, γιατί έχω έξτρο σήμερα. Λοιπόν, του λέει ο Άδωνης. Πρώτα απ' όλα είμαι βέβαιος ότι όπως εσείς κατά την εποχή των δικών σας θητιών. Άλλο τώρα του λέει. Τόσο στο Υπουργείο Υγείας, όσο και στα άλλα Υπουργεία που ήσασταν υπουργός, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας σας εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, δεν δεχτήκατε ποτέ να κάνετε οποιοδήποτε είδος επιλογή. Α, ποτέ, ποτέ, δεν το κακλαμάς ποτέ. Ή οποιοδήποτε είδος διορισμό κατά προτροπή του κόμματός σας. Βέβαια, ήταν μόνο του. Στο οποίο συμμετείχατε, γιατί είμαι βέβαιος ότι όλες οι επιλογές ήταν απολύτως, του λέει ο Άδωνης, εκτός οποιαδήποτε κομματικής, ας το πούμε έτσι, προτροπής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω την ίδια βεβαιότητα, του λέει, που έχω εγώ για εσάς, να διατηρήσετε εσείς για μένα. Έχει δίκιο ο Άδωνης. Του λέει, κύριε Κακλαμάνη, όπως εσείς είναι τόσο καλός και τόσο αμερόληπτος, έτσι είμαι κι εγώ. Θα σας παρακαλώ να κρατήσετε την άποψη. Και να ξέρετε ότι έγιναν. Το παίρνω λίγο με τη σειρά, λέει στους διαλαθείς. Ότι μαζί έχω ψηφίσει. Εντάξει, τέλος πάντων, το ΦΕΚ και τα λοιπά. Εδώ τι λέει, ότι εγώ είδα τα βιογραφικά, 800 βιογραφικά, και τσουκ, από το βιογραφικό τράβησα τον πολιτιστή της πολιτικής άνοιξης. Θα αφήσω την άνοιξη να μας φέρει. Να μην έρθει μέσα στο χειμώνα. Είναι η άνοιξη του χειμώνα ο πολιτευτής της πολιτικής άνοιξης, το 93. Ο πολιτευτής, γιατί δεν θα χρειαστούμε καλοριφέρ. Πρώτο αυτό. Τώρα, έχω περίπτωση, λέει ο Κακλαμάνης, και ήταν στα μάτια τους. Στη Θεσσαλονίκη λέει. Βάλτε τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Βάλτε το τραγούδι για το τέτοιο. Βάλτε το τραγούδι, τραγούδι. Έστειλε στον πρωθυπουργό τηλεγράφημα για τη θέση που πήρε στην έκτη περιφέρεια και ο Κακλαμάνης λέει δεν ήταν στην έκτη, στην τέταρτη περιφέρεια, λέει, του κάνατε διοικητή. Έστειλε ευχαριστήρια κάρτα στον πρωθυπουργό μας, στον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίνο, την πήρε στην καρτολίνα. Ήταν καρτολίνα τζάλα, τι ήτανε, με καρδούλες. Σου στείλε καρδούλες, σου λέει ευχαριστώ κύριε Σαμαρά για την διοίκηση, για τη θεσούλα στη διοίκηση, ευχαριστώ. Θα τα πούμε, περίμενε, πάμε. Θα βγάλω να σου δώσω την καρδιά μου. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα και από μένα σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε. Ελλάδα, κράτα. Μπορείς στο Βουκουρέστι να προκριθείς. Πού παίζουμε, όχι, Ρουμανία ρε. Συγγνώμη, δεν παίζουμε Βουκουρέστι. Παίζουμε Ρουμανία, όχι. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Βουκουρέστι, καλά λέω. Βουδαπέστη. Βουκουρέστι, καλά το είπα. Ναι, Βουκουρέστι, ερχόμαστε. Μπούκου. Έλα. Άντε, έτοιμοι είστε. Να με περάσετε για τη φέση κορδά. Αίγιο Αιγαίο, άντε φάλες. Λοιπόν, έχω, λέει ο Κακλαμάνης, περίπτωση στη Θεσσαλονίκη όπου στέλνει κάποιος τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό, διότι επελέγει για τη Δέλτα περιφέρεια. Ενώ είχε επιλεγεί, λέει, για άλλη περιφέρεια, για την ΕΚΤ. Και διώχνεται ειδικό, λέει, με σπουδές στη διοίκηση νοσοκομείων, με διοίκηση νοσοκομείου στη Γερμανία, από όπου και ήλθε. Ήρθε όλη τη Γερμανία, ο Κουτόφραγκος. Με πτυχία να πιάσει εδώ στην Δέλτα περιφέρεια. Τόσες ρημάδες περιφέρειες, ρε Ντόιτσε. Βούρτε στο Θεσσαλονίκο, γκέιν. Άντερε. Όχι, άντερε. Άλλο, όχι, άντερε. Άντερε. Άντερε και άντερε. Άντερεν. Άντερε. Hey! Πού πας, ρε κουτσομήτρο, καραμήτρο, ξέρεις. Here is Balkanian. Φαστές του. Πού πίσω τέν. Στο τόσο μικητέ από Γερμανία. Μας έχει πεθάνει η φράου Μέλκερ, τόσο μικητές. Παγορεύεται. Τέλος. Ευτυχώς, λέει, για αυτόν, αλλά δυστυχώς για τον τόπο τώρα, αφού τον διώχνουμε, πήγε εκεί και έχει κατασταθεί πάλι στο νοσοκομείο της Γερμανίας. Good. Κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν το θέλαμε. Βάλαμε, λέει, κάποιον που ενδεικτικό του πώς αντιλαμβάνει το ρόλο του δημόσιου λειτουργού είναι ότι σπέτει να στείλει τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό που τοποθέτησε στη Δέλτα περιφέρεια που δεν το ξέρει καν. Διότι τοποθετήθηκε σε άλλη περιφέρεια. Σημασία, κύριε Κακλαμάνη, δεν έχει που τοποθετήθηκε. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος έστειλε λουλούδια στον πρωθυπουργό. Και το πιο ωραίο απ' όλα που είπε ο Άδωνης, ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε πουθενά τελικά. Ελλάς, Γκρίγιλαντ, here is Γκρίγιλαντ, here is Balkan, Balkanian. All is good. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Αλλά για την πολιτική άνοιξη ο Αντωνίνο,
Μούγκα στη Στρούγκα. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που γελάθω. Αφιερωμένο στο Λεβεντόπεδο της Λεβεντογένας Κρήτης που κρατάει ψηλά τις κόκκινες γραμμές και την επανάσταση. Στο κοστάκι Κατζηδάκι. Κωστάκι μου! Να πρέπει εσύ να κρατάς κόκκινες γραμμές. Δεν μπορείς να τις κρατήσεις βρε Κωστάκι μου, Χατζηδάκι μου. Ο Φώτης Κουβέλης, ο Φώτης Φανούρης Κουβέλης κρατήσεις εσύ. Αντέχεις, ε! Αντέχεις, έχετε μετά την προπόνηση που έκανες στο ρίγκ με το Ολυμπιακή. Τώρα τα άλλα είναι ψεύτικα. Τράβηξε λέει κόκκινες γραμμές στο θέμα των πληστηριασμών ο Κωστής Χατζηδάκης. Όμως την τελευταία λέξη λέει δεν την έχει αυτός. Θα την έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Τι κόκκινες γραμμές τράβηξε, Κωστάκι μου. Ρε ψυχούλα μου. Ρε Κωστάκι μου. Τράβηξε κόκκινη γραμμή μέχρι πριν φτάσει στο τέρμα. Δεν τερμάτισες. Τερμάτισες, Κωστάκι. Ναι. Έχεις το προηγούμενο. Λες, εντάξει, σωστό αυτό. Τράβα μέχρι εκεί. Αγωνίσου. Και συγχαρητήρια στη Λεβεντογένα. Κωστάκι! Τους ξέσκισες! Πέτρες δροκανίζει. Πάρτα Τόμσεν τώρα! Τι νόμισες? Ότι μόνο εσείς είστε οι βρωμάτε βαρβατήλα? Ε! Σαν βαρβατός ο γάιδαρος δεν τον χωράει καπίστρι! Στο τσαρδί του ο κουταλιανός τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ, ψυχούλα μου, ψυχούλα μου, τι αγώνα έχεις! Πού να τα βάζεις εσύ τώρα, μην τσιρμά να ράβεις! Κουστάκι μου, κουστάκι μου, κουστάκι μου. Μην το πείτε κανένα. Τι μας στείλατε εδώ, ρε κριτική! Αυτό το Λεβεντόπεδο, τι θα κάνει τώρα, τραβήξει όχι γραμμές! Θα χεστούν από το φόβο τους! Τροϊκανοί! Γερμανοί! Υπήξη, δείξη! Μπράβο. Αυτές οι... Μπράβο. Επιτέλους, τραβήξτε μια γραμμή ρε, ως κυβέρνηση. Βάλατε μπροστά το Χατζηδάκι και μας καραφλάσατε όλους. Εκτός και αν βάλετε το Λεβεντόπεδο, το άλλο, τα δύο, το Δήμητρο. Από εδώ και ο Σκορδάς. Εκείνος ο Σκορδάς είναι να πάει, όχι να δώσει λύσεις, να πάει στη Φέη Σκορδά και στο Λιάγκα. Να διαβάζει το βαρόμετρο. Να τον έχει ο Λιάγκα και να κάνει. Μέρι χρυσό. Έλα, έλα, έλα. Άλλο θέμα. Φύγαμε. Καλή επιτυχία στο Κώστα Χατζηδάκη. Το δύσκολο έργο που είχατε στις διαπραγμάτευσεις. Τέλος πάντων, βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Λοιπόν, κι αν είσαι και παπάς, κυρίες και κύριοι, με την αράδα σου θα πας. Κι αν είσαι και ο Κικίλιας, κάνε βόλτα στα Αθήνας. Βασίλη, πήγαινε μέχρι το πάρκο να δεις αν ερχόμαστε. Και μετά ξανάρχισε, άμα αδειάς θες, σε φέρνομαι. Κι αν είσαι και παπάς βασιλάκι μου, με την αράδα σου θα πας. Ο κύριος Κικίλιας να περάσει έξω. Κικίλιας. Πάρτε το. Μετά. Θέλετε τώρα. Ναι. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Παυλόδος Παριάς. Με τη σειρά θα πάμε, κύριε Παφίλη, τι να κάνουμε τώρα. Αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κικίλια, κάντε μια βόλτα εσείς έξω, θέλετε, και θα σας ξαναφωνάξω. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Ο κύριος Παφίλης, κοινωνιστικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πρώτο ερώτημα. Γιατί... Κύριε Κικίλια, κάντε μια βόλτα εσείς έξω, θέλετε, και θα σας ξαναφωνάξω. Γιατί κυρίες και κύριοι, μετά το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει η Κουμουνδούρου να μεταφερθεί αλλού. Πού? Βρείτε το! Τρεις εδώ και διαχορεύουν. Και μετά,
την ανεξαρτητοποίηση της Θοδωρούλας, της Επαναστατριούλας, η οποία γλυκοκοιτάζει προς τα εκεί. Τον Αλέξη Τσίπρα θέλει για να δει. Δεν ξέρω, λέω. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζετε, βάζετε μετά. Λοιπόν, καλά περνάτε, ωραία είστε, έλα. Πού θα το βρεις καλύτερα, πάτε καφεδάκι. Και έρχονται και αγώνες σε λίγο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στη Βουλή, του λέει κύριε Κικίλια, κάντε μια βολτίτσα και άμα αδειάσει θέση έρχεστε. Δηλαδή, κοινώς κατασκοτώθηκαν, ποιος θα μιλήσει. Στην πρόταση υποφής δεν έπεφτε καρφίτσα. Στον προϋπολογισμό της Βουλής όμως χθες, τα παλικάρια και έκαναν αφωνίτσα. Δεν μίλησε κανένα, μόνο Βλάχος. Ο βουλευτής Βλάχος, πρώην υπουργός Αττικής, ο οποίος Βλάχος δεν ξέρει, θα πει ζωγράφος, οπότε αναγκαστικά πήρε το λόγο και μίλησε για τον προϋπολογισμό της Βουλής. Γιατί δεν μιλήσατε, παλικάρια? Εσείς σκοτώνεστε, κατασκοτώνεστε και περιμένετε εκείνη χθημερών να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα για να πάρετε το λόγο. Να φορέσετε το κουστούμάκι το οποίο μυρίζει ναφθαλίνη, γιατί τώρα βγάλετε τα χειμερινά, τα ταγεράκια κτλ. Κυρίες, και χθες κανένας, καμία. Εσείς! Με την εφράδια λόγου! Εσείς! Πού ήσασταν εσείς? Χθες, κυρίες και κύριοι, πού ήταν ο κόσμος? Δεν είχατε να πείτε τίποτα για τις αποζημιώσεις σας, για τα κεκτημένα που κρατήσατε και είστε φάρος ελπίδας και φάρος ονείρων για μας? Αν προτείνετε ή όχι μειώσεις, δεν μπορείς να πάρετε τη τέτοια. Πώς ψηφίζετε με το πιστόλι στον κρόταφο και κλαίτε νυχθημερών για να κόψετε τη σύνταξη στον συνταξιούχο, τον έρμο, τον άνθρωπο που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, τον άνεργο, να του κόψει το επίδομα, τον τρίτεκνο, τον πολύτεκνο, το επίδομα των φοιτητών που θα κάτσουν για τα παλούκια πάλι φέτος και θα θρυνήσουμε νεκρούς τύπα ξύλο. Να θρυνήσουμε εσάς, δηλαδή την απουσία σας, να φύγετε από την πολιτική σκηνή, αυτό να θρυνήσουμε. Να κλαίμε το φεβιό σας, να κλαίμε. Όχι νέα παιδιά εκεί πέρα που δεν θα έχουν να ζητάθουν πάλι φέτος. Πώς εκεί ψηφίζετε με το πιστόλι στον κρόταφο? Και εδώ που είναι πιο εύκολο, δεν βάζετε μια υπογραφούλα και να πείτε ναι, είναι εύκολο να μειωθούν οι συντάξεις μας. Γιατί? Λέω εγώ τώρα. Λέω ρε παιδί, μια πονηρή σκέψη κάνω ως άνθρωπος. Γιατί? Πού ήσασταν? Είστε 297 ετών στην φυλακή, όπως λέει και ο Κασιδιάς, κάθε λίγο και λιγάκι. Όποιος βγαίνει πάνω της Χρυσής Αυγής, λέει βγάλετε τις τρεις φυλακισμένους έξω. Τι θα σας βγάλουμε, θα σας βγάλετε δικαστής. Κάθε λίγο και λιγάκι το ίδιο και το ίδιο. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, καθένας τον πόνο του. 297! Δεν βγαίνατε να μιλήσετε. Να πείτε, έλα εδώ ρε. Ψηφίζω το πιστόλι στον κρόταφο. Σήμερα δεν ψηφίζω με το. Ψηφίζω με ηρεμία. Ναι, 1800 ευρώ που παίρνω πρέσβης να πάρουμε εμείς για όσα χρόνια διαρκέσει η λιτότητα στη χώρα. Η οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν, εντάχει και εν ολίγης, θα πέσετε μέσα στο λάκκο που σκάψατε. Γιατί το λάκκο αυτόν του. Εσείς το σκάψατε στους ανθρώπους. Μην νομίζετε θα σας πάρει μαζί του. Γιατί ο Παπακοσταντίνου πέφτει. Ως υπουργός τσάρος οικονομίας πρώην, νομίζω το ξεχάσατε. Πέφτει, αλλά έχει παραγγελιά και τον Βενιζέλο. Εσείς το ξεχάσατε τον Βενιζέλο. Με τα στικάκια, τα φλιπάκια, τα φλιπεράκια κτλ. Εσείς τα ξεχάσατε, ο λαός δεν ξεχάσε. Πώς, αν τα έχει ξεχάσει, το Πασόκ θα έχει 44. Δεν θα έχει 4 χωρίς το 4, άλλο αν ο Βενιζέλος τον βλέπει 44. Είναι αυτή η τέτοια. Τα βλέπω όλα, ρε παιδί μου, διπλά. Τα αρέσουν αυτά. Τα αρέσει. Τα αρέσει. Και το Ζάπιο μπερδεύτηκε. Ήδη Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, Ζάπιο 4 και πίσω Ζάπιο 8 στο τέλος. Μπερδεύτηκε. Του Λαζαρίδη τα κρασιά να πιω. Εγώ για δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον άρχοντα με τις κόκκινες κάλτσες πάντα θα προτιμώ. Μπουτάρις, μπουτάρις. Κι όλα του Λαζαρίδη τα κρασιά να πιω. Εγώ το Γιάννη το Μπουτάρι δήμαρχο θέλω να δω. Πάμε Γιάννης Μπουτάρις, ακούστε. Γιατί η κυρία Μούρα γύρισε πίσω στη Θεσσαλονίκη και εγώ γύρισα έφυγα στην Αθήνα. Σας αρκεί αυτό? Όχι κύριε Δημάρχη, γιατί μετακίνησε σας στην Αθήνα την επόμενη μέρα, είναι αεροπορικός, άρα γυρίσατε και εσείς στη Θεσσαλονίκη. Πώς θέλετε να γυρίσω, τρέχοντας? Γιατί δεν πήγατε με ένα αυτοκίνητο τότε και εσείς κυρία Γούλα? Γιατί δεν πήγατε με ένα αυτοκίνητο? Ναι. Γιατί η κυρία Γούλα σας λέει ότι θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Και εσείς γυρίσατε. Δεν φορούσαμε να μπούμε όλοι. Θα σου δώσω πριν να πω πώς θα πάω. Ναι, βεβαίως. Γιατί είχα την επόμενα.
Βεβαίως θα δώσω λογαριασμό, κύριε Δημάρχη. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως θα δώσω λογαριασμό. Καταρχήν να μιλάτε καλύτερα. Το ήθος σας, το προσωπικό σας ήθος είναι εκτός έθουσας. Όταν σας ρωτάω, τη δική σου την πράγμα το προσωπικό ήθος θα τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Για όλα αυτά είναι οι κόμενες, οι πρώοι, οι επόμενες. Μας καταστρέψατε! Και επώνυμες και γενικώς. Κι όπως είναι φυσικό, τη μεσαία τάξη φέρει και εκείνη λιγάκι να διατάξει. Να γίνει άρτουσα δηλαδή. Στην κλειδαρότρυπα σκυμμένη και το χέρι στη τσέπη. Χρόνια τώρα περιμένει και βλέπει. Όμως την εμποδίζει ένα κλειδί. Και το δω είναι ένα μικρό παιδί που τρυπάει το παλόνι του με δυο καρδιά. Για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και το κουκού. Και του ρωτάει το μηχάνημα που μας λέει την αλήθεια εκατό φορές. Ότι για όλα για όλα κυρίες και κύριοι, μέχρι και δήμαρχος Μπουτάρης. Δεν άντεξε άλλο, το έβγαλε την πίστη ο δημοτικός σύμβουλος εκεί. Πήγατε, είχα μια κομμένη στα τελετήρα σας αναφορά, δεν μας χώραγε όλους, εγώ πήγα με την κόμενα. Τόσα και τόσα ξοδεύετε. Ήπια ένα κρασάκι ο άνθρωπος, την κόμενα. Δεν δικαιούται για τον Μπουτάρη να είναι μια κόμενα, δήμαρχος είναι. Εδώ έχουν άλλοι κι άλλοι. Άχρης, τελείως. Να μην πω ονόματα. Να πω. Το κελί 33 δεν αρέσει το λαμπριά. Και το δικό μου το καημό, τώρα ποιος να τον μάθει, που έχω κάτσει πάνω σε ένα κάτι και βρίσκω. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Το ποτό όχι της εξουσίας, αλλά της νίκης, κυρίες και κύριοι. Ήπιαν στο Μέγκα, στην πρωινή ζώνη, γέλαγαν και τα μουστάκια τους με τη νίκη του πρωταθλητή. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Αυτά τα χάπια τα θέλουμε. Οπωσδήποτε και οποτεδήποτε. Να τα δώσουμε και στον Άδωνη. Γέλιο άφθονο, Μέγκα γέλιο, στην πρωινή ζώνη κυρίες και κύριοι. Πάμε, Μέγκα! Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραίο Σαββατοκύριακο ξεκινάει. 16 του μηνός σήμερα, Σάββατο. Γιατί χρόνια πολλά. Ωραίο. Ωραίο, ναι. Δεν είναι ωραίο Σαββατοκύριακο. Ναι. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα κάνει υψηλό καλό καιρό. Και από πότε. Πώς. Από σήμερα. Θα σάξει ο καιρός. Με βροχές και τέτοια. Θα σάξει ο καιρός. Αν μπορεί κάποιος να πάει κάπου. Βέβαια, μπορεί να πάει κάποιος κάπου. Αν μπορεί βέβαια. Αν μπορεί βέβαια. Αν μπορεί. Αν μπορεί. Αν μπορεί. Γιατί είναι ορισμένοι που... Γιατί και ορισμένοι κατηφορήσατε. Και δεν ξέρω πώς θα ανηφορήσουνε μετά. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Κάνανε και μακές. Είναι αλήθεια, μεγάλη. Μεγάλη. Όχι, μακές δεν κάνανε. Γκρίνια είχε, γκρίνια. Και πριν και οι μακές και θα δείτε. Κατηγορήσανε. Ποιος το είπε. Εσύ. Κανείς. Εσύ δεν λέγεις θα δείτε και θα δείτε. Κανείς δεν το είπε. Εγώ δεν το είπα. Πες τα Μίτσο, όπως κατέβαινε έτσι η Πειραιώς, όπως κατέβαινε έτσι η Πειραιώς, μετά δεν ανέβαινε. Κατάλαβες, εκεί κοντά στην Ελλαδα, εκεί σαν πέρα. Όχι σαν πέρα, εσά εδώ θα ήτανε. Σαν πέρα είναι η Πειραιώς, εσά εδώ θα. Εσά εδώ θα, τέσσερα τα γκολάκια. Εσά εκεί θα. Κατάλαβες. Το είπα αυτό. Όχι, θα το ξαναπούμε. Εξαμπέστο. Επανάληψη πηγή μαθήσω. Εξαμπέστο. Τέσσερα είπαμε τα γκολάκια. Είπαμε όμως ότι θα χάσουμε. Κατάλαβες. Δεν είμαστε όμως θα κερδίσουμε. Κάτι άλλο έχεις να πεις. Κάτι άλλο. Έχεις κάτι άλλο να πεις. Μισό. Δεν το τόπω. Δεν το τόπω. Καλή μας επιτυχία! 1, 2, 3, πάμε Βραζιλία!
Και να μην πάμε, εμείς αγαπάμε. Να είστε καλά. Βαράτε, παιδιά, βαράτε. Μόνο αυτοί μας χαρίζουν χαρές. Μόνο αυτοί. Γιατί? Θα κλείσω με την εθνική βέβαια. Με τη μεγάλη μας πλέον αγάπη. Μοναδική μας χαρίζει χαρές. Και εδώ οι πίκρες. 2014. Δάκρυα. Θα σας πω γιατί. Σήκωσε το. Λοιπόν, για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, μίλησε χθες βράδυ, λίγο πριν ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, δεν ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και αυτά τα κόμματα δεν πήγαν στη διάθεση του Πρόεδρου να πούνε ότι φέτος όχι μόνο θέλουμε αυξήσεις, αλλά προτείνουμε και μειώσεις και μάλιστα μεγάλες μειώσεις. Δεν το έπανε. Δεν πειράζει. Άφησαν την κυβέρνηση και το Πασόκ, που το Πασόκ είναι όλα μέσα, ούτως ή άλλως, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και μάλιστα ψηφίστηκε και κάποιος είπε ότι πρέπει ο Μαριάς να δώσουμε και κάποια χρήματα παραπάνω για τις βιβλιοθήκες μας. Βεβαίως, λίκνο του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας, αναμφισβήτητα. Και πετάει ο Γιάννης Στραγάκης και λέει, ο αντιπρόεδρος της Βουλής λέει, αυτό θα έλεγα κι εγώ, λέει. Πραγματικά έπρεπε, λέει, να δώσουμε γι' αυτό, αλλά να δώσουμε, λέει, και κάτι παραπάνω για την Προεδρία που έρχεται. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό βάλανε, λέει, λίγα για την Προεδρία που έρχεται. Οπότε, αυτή η γραβάτα μου τη στείλανε από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο. Αν είναι απληρωτό, δεν πειράζει. Θα τα ξεκινήσουμε. Βρυξέλλες. Ιρλανδία εδώ, γραβάτα. Κάτι τέτοιες πήραμε κι εμείς. Μαζί με φουλάρια. Γύρω στα 100. Πόσο είναι. Μισθό βάζω εδώ. Να δω. 140.000 ευρώ. Για την Προεδρία δεν είναι μόνο στην, το θέμα της παραπολιτικής, το είχαμε και εμείς. Εγώ πάντα σέβομαι τα θέματα και τους καλούς συναδέρφους, πάντα αναφέρω την πηγή μου. Κάτι που δεν κάνετε εσείς, γιατί βλέπετε ζούγκλα και κόβετε την άλλη άκρη, δεν έχει σημασία. Εμείς οι ζουγκλάκηδες όμως, παρότι δεν έχουν καλή φήμη, είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν, και δεν φτύνουμε στο πιάτο που τρώμε. Λοιπόν, αυτές είναι για την Προεδρία της Ιρλανδίας. Ήταν, έτσι. Κάτι παρόμοιες τέτοιες, ευχαριστώ τον Σπύρο πάλι για μια φορά στις Βρυξέλλες. Να είστε καλά, θα σας πληρώσουμε. Ευχαριστώ, θα σας πληρώσω, αργά, θα σας πληρώσω. Και άκουσα ότι μια υπάλληλος δέχτηκε ψαλίδισμα του κακομοίρα της Τζάκησαν φέτος. Της κόψαν 17.000 ευρώ από το μισθό της. Πώς θα ζήσεις εκεί στα ξένα. Από 112.000 θα πάρει γύρω σε 95. Πώς θα ζήσει αυτή η γυναίκα, ρε! Παπουτσίς την έβαλε. Κάτι είχε ακούσει τότε, δεν ξέρω. Α, και αυτός είπε. Εγώ είπα σε αυτό. Σόι πάει το Βασίλειο. Τέλος πάντων. Λίγα λέει ο κύριος Στραγάκης. Άρα λοιπόν, αρχίζω κι εγώ να σου πω. Τα λίγα κυρίες και κύριοι. Σήκωσε το. Και τα τελευταία λεπτά τα αφιερώσουμε στην εθνική μας. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικά, αλλά κατά παρέκκληση σήμερα η καρδιά μας χτυπάει ελληνικά. Πάντα χτυπάει, αλλά από όσο λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε, ό,τι κονδύλιο υπάρχει εδώ μέσα και αφορά την Προεδρία είναι αυξημένο. Αυξημένο. Κόψανε το χαρτί για το τουαλέτα, μειωμένο. Κόψαν τα παπούτσια, μειωμένα. Κόψαν το, καλά τα κάνανε και τα κόψανε. Λιγότερα. Αλλά οποιοδήποτε κονδύλι, και λέει ο Τραγάκης, ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο γενναιόδωρος, δώσαμε λίγα λέγα την Προεδρία. Ξέρετε, μας περιμένει η Προεδρία. Είναι μια μικρή Ολυμπιάδα. Ναι. Δεν ξέρω την ημέρα η κάθε αποστολή, δεν θα έχει κάτω από 150.000 ευρώ. Η κάθε αποστολή της κάθε χώρας θα κοστίζει στο ελληνικό κράτος 150.000 ευρώ. Και τι, να την παρατήσουμε, να παραιτηθούμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια να χάσουμε το όνομα. Αλλά να βάλουμε τα παλικάρια εδώ που θα έρθουν και θα περιδρομιάσουν αστακούς, καραβίδες και αμελέτητα. Όπως το ελληνικός λαός. Ταύρο, δεν έχουμε ταύρο. Θα δούμε βοδιού. Θα φάνε τα αμελέτητα του. Έχει το βόδι. Έχει. Τα έχουμε ευνουχίσει όλα και τα βόδια. Όπως ευνουχίσει και ο ελληνικός λαός. Ευνουχίσει και τα ζώα μας. Δεν έχουμε ζώα. Ας μας έρθουν τα ζώα. Φέρτε και ζώα. Λοιπόν, πάμε. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Όχι, τι είναι αυτό. Άλλες εισφορές αυτές. Α, ναι, εντάξει, σχέση. Αυτό είναι εισφορές κάπου. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Πάμε. Ακούστε εδώ, καλοί μου συνάδελφοι.
Έξοδα λέει μετακίνησης, τώρα θα έκανε προεδρία. Από το εσωτερικό, έξοδα μετακίνησης. Στο εξωτερικό. Και αντίστροφα, μόνιμο προσωπικό και τακτικού. Τακτικού η ΔΑΧ. Το 2013 ήταν 270.000 ευρώ. Χιν Ουτσουρούκ. Γκέν. Και πίσω. 270.000 ευρώ. Φέτος για το 2014 είναι 350. Άρα λοιπόν 270 που ήταν συν 80.000. Άρα λοιπόν 350 μόνο για βενζινούλες. Θα μου πείτε, εκεί μπει ο Παπακουσταντίνο. Δεν θα φτάσω. Θα δούμε. Μπορώ να έχουμε χορηγίες. Πάμε. Ακούστε. Έξοδα μετακίνησης λοιπόν προσώπων στο εσωτερικό. Μέλη του κοινοβουλίου. Οφειλόμενοι στον ίδιο λόγο που αναφέρεται στο ΚΑΠΑ. Οφειλόμενοι στο προηγούμενο. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή θα έχουμε μεταλλήτες μετακίνησης. Εσύ κάτσε σπίτι σου, Έλληνα. Μην κουνιέσαι. Κάτσε σπίτι σου, πάρε και τα παλούκια και κάψτα. Εσύ κάτσε εκεί. Δώσαμε λίγα, λέει ο κ. Σταρακάκης. Περιμένετε. 2013. 1.405.000 ευρώ για το εσωτερικό μέλη του κοινοβουλίου. 1.405.000 ευρώ πέρυσι. Φέτος για το 2014 που θα είναι αυξημένες οι μετακινήσεις λόγω προεδρίας, παρακαλώ. 1.500.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, τσουκ, βάλαν και 95.000 ευρώ επιπλέον. Δεν έφτανε το 1 εκατομμύριο, δηλαδή. Τώρα που θα έρθουν οι Ευρωπαίοι, αντί να πηγαίνετε δύο φορές, δεν μπορεί να πάτε μία να γλιτώσετε και το μισό. Άρα λοιπόν να κατέβετε 95, αντί να βάλετε 95. Όχι, είναι η προεδρία αυτή. Απ, τα μεταξύ τα βραγιά θέλουν και μεταξύ τους κόλλους. Απ, να λέμε του τραβού το δίκιο. Σωστός, σωστός κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε κύριε Τραγάκη, μου αφιερωμένο σε εσάς. Γιατί δεν διέγραψε τον Τσόπουλο. Απ' τη... μου είπε ένας φίλος μου, Γιάννης ο Φωτούλας, ο... πρόσφατα πολύ μένας. Γιατί δεν διέγραψαν. Ε, γιατί θα είχα μίσχες στους υπόλοιπους. Δεν είχε τη μισή Αθήνα, δεν την είχε πάρει. Θα έχει πάρει και την υπόλοιπη Κουμουνδούρου τώρα. Όπως βλέπεις, μην το διαγράφουμε. Ας είναι και έτσι. Γλίτωσε σήμερα το Τσόπουλος, άσχετο αυτό, παρέθεση ήταν. Τα αφιερώνω στο φίλο μου. Γιατί ήταν ξεδερκής και έξυπνος. Εντάξει, έλα πλάκα, Γιάννης Φωτούλας. Εσείς χάσατε και στον περισσότερο, δεν έχασε ο Γιάννης. Τρομάρα σας. Κουμούνια. Ε. Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Τι είναι αυτό? Κάθε είδους δαπάνες. Οφειλόμενοι στον ίδιο λόγο που αναγράφεται. Δεν μας γράψετε, αδερφέ, γιατί στον ίδιο λόγο. Γράψτε το να το καταλάβουμε, την ίδια προεδρία. Οφειλόμενοι στον ίδιο λόγο που αναφέρεται στο ΚΑΠΑ 84, καθώς και στη λειτουργία του Γραφείου του Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 420.013, πάμε σε 440.000 τώρα, κυρίες και κύριοι, κάτι παραπάνω. Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων. Γενικά και λοιπόν μόνιμων εγκαταστάσεων. Τώρα εδώ θα επισκευάσουμε τα κτίρια ξανά. Τα βάψαμε την Ολυμπιάδα. Ξανά πάλι από το καυσαέριο. Να έρθουν αυτοί και να δουν εδώ την πολυτέλεια. Πόσο ωραία ζουν οι Έλληνες και να πούν στο Βρούτσι. Κόψε κι άλλα. Κόψε κι άλλα. Να πούν και το Στουρνάρα να το πούν. Πάρε. Τίποτα. Λοιπόν, αμοιβές. Το από αυτό. Η πίστοση εγγράφεται. Ηλεκτρικές συσκευές. Να. Ηλεκτρικές συσκευές. Όχι. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης. Ακολουθεί η Ρώμη, φύγετε! Θα χάσετε αν φύγετε! Θα δείτε ότι βλέπω! Εθνικάρα! Έξω η βλάκα την Αθήνα, όλοι στο Βουκουρέστι! Λοιπόν, πάμε, τελειώνουμε. Έχει ένα τελευταίο από την άλλη σελίδα. Τρεις μέρες προϋπολογισμός, έχει 150 κονδύλια και βγαίνει ο Τραγάκης και μας λέει ότι δεν φτάνουν τα κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι θέλετε, ε! Θέλετε να μας πάρετε και τα στρικάκια. Μας τα πήρατε. Πάρτε και τις γυναίκες. Να ησυχάσουμε. Όπως λέει και ο Τράγκας. Αυτό το συζητάμε. Οι πονεμένοι ξέρετε τι θα κάνουν. Θα βάλουν στήθη μπροστά, όχι. Ας πάμε. Βλακεύοντα, άντε, ας πάμε. Λοιπόν, η πίστοση αυτή τα 1.850.000 ευρώ το οποίο έγινε 2.010.000 ευρώ εγγράφεται κτλ. Κτλ. Α, πρώην καπνό εργαστήριο, αντικατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων και εργασία αποκατάσταση δημοσίου μέγαρο μουσική, έθουσα Ολομέλεια, Γερουσία. Τα βάλατε τώρα, δεν βάλατε στη Γερουσία, βάλατε χαλί εδώ κοκκινοβλέπω καινούριο και στην Ολομέλεια. Τέλος πάντων. Εν ώψη τη ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Α εξάμεινο 2014, εργασίε ανακίνηση και συντήρηση κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίε τη Βουλή. Άρα λοιπόν, ένα κονδυλάκι, κονδύλι δηλαδή, γύρω στα 2 εκατομμύρια.
10.000 ευρώ. Το 10.000 δεν το θέλατε. Δεν το κάνατε στον κιλά προς τα κάτω. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, 10.000 ευρώ. 2 εκατομμύρια. Πάμε και στην άλλη σελίδα. Είναι πρώτη τελευταία σελίδα. Είναι η σελίδα 12 του προϋπολογισμού της Βουλής, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε. Αυτό είναι τεκμήριο εδώ. Το κρατήσουμε. Να το έχετε. Όχι που μας κοροϊδεύουνε. Α, έχει και λοιπές ειδικές αμοιβές. Άντε. Το 9 μέρα. Ζήστε τώρα, λέει. Λοιπές ειδικές αμοιβές είναι από 1 εκατομμύριο 150.000 ευρώ πήγαν στο 1 εκατομμύριο 552.000 ευρώ. Δηλαδή, αύξηση και εδώ, οφειλόμενοι στις αυξημένες ανάγκες μεταφραστικής υποστήριξης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ειδικής προεδρίας κλπ. Φρόντισαν για όλα. Τα έχουν μέχρι και το κόμμα το έχουν φροντίσει για την ελληνική προεδρία. Θα είναι όλα άψογα. Θα ανοίξουν και την ΕΡΤ, θα βάλουν τα γαλαζοπράσινα μάτια μέσα να καλύπτουν τα γεγονότα τους. Και μετά από την άλλη μέρα ο λογαριασμούλης στην κυρία Αργυρούλα, στη κυρία Βασιλικούλα και στον κύριο Σπύρο και στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Γιάννη. Γιατί, τι θα πει, ποιος θα διαψεύσει τον Στουρνάρα. Αυτά, να οι γραμματούλες που θα έρθουν στα 176.000 ευρώ. Αυτές είναι. Πάμε στην εθνικάρα μας, έτσι θα κλείσω όμορφα με την εθνική μας. Είναι το οξυγόνο μας, η ζωή μας, η ανάσα μας. Και στις επιτυχίες, τώρα ναι, από το 2004 και μετά, όχι μόνο στις επιτυχίες, αλλά και στις αποτυχίες θα είμαστε δίπλα της. Γιατί πραγματικά υδρώνουν οι μοναδικοί που υδρώνουν για τη φανέλα. Ναι, μόνο στο ποδόσφαιρο. Πάμε, εθνικάρα, όλοι μαζί. Τρεις αυτοί και δύο χορεύουν, αφιερωμένο στην εθνική μας. Φύγαμε για Βραζιλία, 1-2-3. Λοιπόν, και η κύριε της Δημάρ, μας τα έχετε... Όχι. Μας τα έχετε... Άστο να το δει. Δείξτε. Πάρα πολλά πράγματα. Ηρεμήστε για να κερδίσετε τον χρόνο σας. Γιατί όσο χάνουμε, χάνουμε και τον ηρμό μας. Λοιπόν, δύο προτάσεις και κλείστε. Θέλουμε συνένεση για να βρεθεί λύση. Τον ηρμό μας. Κυβίστηση. Κοινώς μεγάλη κυβίστηση. Τούμπα τούμπα κολοπού, κολοτούμπα. Ο Φωτάκης Φανούριος Κουβέλης άφησε ένα παράθυρο. Άνοιξε ένα παράθυρο να μπει μια Κυριακή του Μάη. Άφησε ένα παραθυράκι συνεργασίας, αλλά για να μην παρερμηνευτούν και τα δύο κόμματα της αριστεράς, ποια σκύλα μάνα το έλεγε, τα αδέρφια δεν πονιούνται, μετεκλογικά διευκρίνησε μετά. Άρα λοιπόν βγήκε ο Τσίπρας και λέει: ναι, δεν τα χαλάσαμε ποτέ. Αυτοί πήγαν με τη δεξιά. Τώρα ξαφνικά ξανά έγιναν αριστεροί, έγιναν αδέρφια σας, έπαλε σκυλιά. Τι μεταγραφές είναι αυτές, εθνική, εθνική. Τρεις λαλούγια δεν χορεύουν. Ευχόμαστε τύχη στην εθνικάρα μας. Ένα βαρισμό. Είμαι με όλους. Μίκης, Θεοδωράκης. Θα τελειώσω το τραγούδι. Ο ΚΚΚ στον ήχο. Κομμουνιστής έγινε, διαθέτω με εμένα. Έπαλε κομμουνιστής. Σύνθημά μας είναι ένα.